Το e-book αυτό φτιάχτηκε ειδικά για τους γονείς που έχουν παιδιά στη σχολική ηλικία. Θα συμφωνήσετε νομίζω μαζί μου ότι ένα μόνιμο άγχος και μια καθημερινή έννοια όλων των γονιών είναι τι θα πάρει το παιδί μαζί του για κολατσιό. Είναι εντυπωσιακό ότι το 89% των παιδιών δεν παίρνει μαζί του κολατσιό από το σπίτι. Αν λοιπόν είστε κι εσείς γονιός και το παιδί σας πηγαίνει σχολείο, το e-book αυτό θα σας λύσει τα χέρια. Σαν πρώτο βήμα, καλό είναι να γνωρίζουμε τι διαθέτει το κηλικείο του σχολείου που πηγαίνει το παιδί μας. Γνωρίζετε ότι υπάρχει σχετική νομοθεσία για το τι πρέπει και τι δεν πρέπει να διαθέτει το σχολικό κηλικείο. Έτσι λοιπόν είναι καλό να βεβαιωθούμε ότι και το σχολείο του παιδιού μας τηρεί τους κανόνες αυτούς. Εάν δεν μας καλύπτουν οι επιλογές αυτές ωστόσο, μπορούμε να δώσουμε εμείς στο παιδί μας το κολατσιό από το σπίτι. Σε αυτό το e-book λοιπόν έχουμε βάλει πολύ φαντασία, ώστε να σας δώσουμε ιδέες για το τι μπορείτε να δώσετε στο παιδί σας στο σχολείο, έτσι ώστε να έχει ενέργεια, αλλά ταυτόχρονα και απόλαυση. Κάποια πράγματα που είναι καλό να θυμάστε είναι να ρωτήσετε το παιδί σας για το τι προτιμά να φάει και να του δώσετε εναλλακτικές εάν χρειάζεται. Μία φορά την εβδομάδα μπορείτε να του δώσετε κάτι διαφορετικό, όπως μία σπιτική τυρόπιτα, μία σπιτική πίτσα ή ένα σπιτικό κέικ. Έτσι θα αποφύγετε το να αγοράσει την έτοιμη λύση, η οποία σίγουρα έχει περισσότερα λιπαρά και είναι λιγότερο υγιεινή. Δώστε στο παιδί σας λίγο περισσότερη ποσότητα από το κολατσιό του για να μπορέσει να το μοιραστεί με ένα φίλο ή φίλη. Έτσι θα αποφύγετε τη γνωστή φράση «Ντρέπομαι να πάρω κάτι μαζί μου, κανένας άλλος δεν παίρνει». Τέλος, γίνετε παράδειγμα προς μίμηση για το παιδί σας. Ετοιμάστε κι εσείς το δικό σας κολατσιό μαζί με αυτό του παιδιού σας και επιλέξτε για τον εαυτό σας κάτι εξίσου υγιεινό. Με αυτά και άλλα πολλά tips, το e-book αυτό θα σας δώσει καινούριες ιδέες για φαγητό από το σπίτι, θα σας βοηθήσει να αυξήσετε τη δεκτικότητα του παιδιού σας και τέλος θα σας βοηθήσει να εκπαιδεύσετε το παιδί σας στο ποιες είναι καλές επιλογές και γιατί.